Όλα αυτά τα εμβόλια έχουν σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και περιμένουμε να τα παραλάβουμε προκειμένου να κάνουμε τη διανομή σε επίπεδο Κρήτης. Τώρα, τα εμβόλια που έχουν παραγγείλει είναι το τετραβάκ, διφθερίτιδα τετάνου πολιομελίτιδας και κοκκίτη, το MMR, η λαρά ερυθρά παροτίτιδα, εμόφυλο, έχουμε παραγγείλει για υπατήτιδα Β και το παιδικό. Επίσης, περιμένουμε και να μας στείλουν ή για κοντυλώματα ή για τον τράχυλο της μήτρας. Θα έλεγα ότι υπάρχει καθυστέρηση, ναι. Πιθανό να μην υπάρχει καλό συντονισμό με όλες τις περιφέρειες. Καλό είναι ότι τα περισσότερα εμβόλια είναι διαθέσιμα, γιατί κατά καιρούς υπάρχουν ελλείψεις, όπως για ένα τετράμινο υπήρχε πρόβλημα με το τετραβάκ. Και ακόμα, μιλώντας με την περιφέρεια, δεν έχουν έρθει, ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι ποσότητες που έχει ζητήσει είναι επαρκείς η περιφέρεια για να στείλει και σε εμάς, αλλά δυστυχώς υπάρχει καθυστέρηση. Εκεί που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι με το μαντού. Γνωρίζετε ότι και πέρσι δεν ολοκληρώθηκε ο αντιφυματικός εμβολιασμός. Δεν μπορεί να γίνει το αντιφυματικό εμβόλιο. Είναι ένα θέμα σοβαρό, το οποίο έχει να κάνει με την ανυπαρξία του εμβολίου τόσο στο Παστέρ, που είναι υπεύθυνο, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, από το εργοστάσιο παραγωγής του. Όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν να γράψουν το εμβόλιο τους με τον γιατρό τους, την νοσηλεύτρια, και να το προμηθευτούν με 0% συμμετοχή, δηλαδή τελείως δωρεάν, από το φαρμακείο. Τα φαρμακεία έχουν τα εμβόλια, πέρα από κάποιες περιστασιακές ελλείψεις ή το μαντού. Ειδικά τα εμβόλια, ορισμένα εμβόλια, όπως είναι, ξέρω εγώ, το εμβόλιο της γρήπης που πρέπει να γίνεται το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτά. Τα χρειαζόμαστε όμως αυτά τα εμβόλια, τα χρειαζόμαστε, τα χρήματα υπήρχαν, γιατί όχι να μην χρησιμοποιηθούν. Τελικά η άποψη που επικράτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ ήταν να γίνει ένας συνολικός διαγωνισμός, μια συνολική προμήθεια για εμβόλια. Σε σχέση με το Δήμο Μηνιαία Παιδιάδας, να πω ότι εμείς από πέρυσι είχαμε ξεκινήσει και με την κοινωνική υπηρεσία και με τη Μητρόπολη που έχουμε από κοινού το κοινωνικό ιατρείο, μια έρευνα στα σχολεία όπου είδαμε ένα μεγάλο ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των παιδιών να είναι εμβολιαστοί.